Η πίστη σου σε σωκέσαι. Η πίστη, η εμπιστοσύνη εις τον Κύριο ημών σου Χριστόν μας σώζει. Αυτή αναδεικνύει τους Αγίους, τους αξίους της Βασιλείας του Θεού. Η Αγία Εκατερίνη Μεγαλομάρτης και Πάνσοφος που εορτάζουμε σήμερα είναι πρότυπο πίστεως. Είναι και πρότυπο αγνότητος, παρθενίας, αλλά και σοφίας. Σοφίας κατά Θεόν, αφού καταφρόνησε την σοφία του κόσμου και την εξέλιξη την κοσμική, την καριέρα όπως τα λέγαμε σήμερα, αφού καταφρόνησε τον πλούτο και κάθε επίγεια απόλαυση, αναδύθηκε μεγαλομάρτης και πάνσοφος κατά Θεόν. Ευηρέστησε τον Θεόν, εδόξασε τον Θεό με τη ζωή της και με το μαρτύριό της τον έδοξο θάνατό της. Και μαζί με αυτήν αναδύθηκαν και άλλοι πιστοί, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τη διδασκαλία της και το παράδειγμά της. Οι Άγιοι πάντες ως νέφος μας κυκλώνουν και μας δείχνουν το πρότυπο, μας δίνουν τα πρότυπα της ζωής και αρκεί κανείς να μιμηθεί έναν από αυτούς και μπορεί να σωθεί. Η Αγία Μεγαλομάρτης και Πάνσοφος Εκατερίνα, που ήταν πανένδοξος κοσμικά και πάμπλουτος, καταφρόνησε όλα τα της γης και έτσι ευαρέστησε εις τον Θεόν και έφτασε και αξιώθηκε να δώσει και τη ζωή της για τον Θεό που είναι μεγίστη υψίστη τιμή. Αν ο άνθρωπος δεν καταφρονήσει τα πάντα και μάλιστα τα χρήματα και τα υλικά αγαθά, δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Και όσοι αξιώθηκαν να γίνουν μοναχοί, να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή, κατ' εξοχήν πρέπει να έχουν αυτήν την πλήρη ακτιμοσύνη, την πλήρη καταφρόνηση των χρημάτων και της ύλης. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος στην επιστολή του προς Κάστορα Επίσκοπων και στο λόγο του περί φιλαργυρίας. Καλόν είναι να θυμηθούμε και τον λόγο του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Άγιος Βασίλειος, ο Επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, είπε αυτόν εδώ τον λόγον προς κάποιο συγκλητικό, ο οποίος απετάχθη του κόσμου με τρόπο χλιαρό και ο οποίος παρακράτησε κάποια από τα δικά του χρήματα. Δηλαδή, ενώ έγινε μοναχός, αφιερώθηκε στον Θεό, όμως δεν έδωσε όλα του τα χρήματα εις τον Θεό, δεν αφιέρωσε όλη του την περιουσία εις τον Θεό, όπως είναι τα μοναχικά θέσμια, αλλά κράτησε κάποια για τον εαυτό του. Και έτσι ξεκίνησε την πνευματική πορεία του ως μοναχού με τρόπο χλιαρό. Και τι το είπε ο Μέγας Βασίλειος, και το συγκλητικό έχασες, αφού απαρνήθηκες το αξίωμά σου για να γίνεις μοναχός, αλλά και μοναχό δεν έφτιαξες. Δηλαδή, και το συγκλητικό απόλυσες και μοναχόν ουκ επίησες, όπως λέει το κείμενο στο πρωτότυπο. Πρέπει λοιπόν με κάθε επιμέλεια να αποκόπτουμε από την ψυχή μας, λέει ο Άγιος Κασιανός, την ρίζα όλων των κακών, η οποία είναι η φιλαργυρία, γνωρίζοντας με ασφάλεια ότι αν παραμένει η ρίζα, με ευκολία θα βλαστάνουν τα κλαδιά. Και πώς αποκόπτεται η φιλαργυρία? Με το να έχουμε σωστή θεώρηση των πραγμάτων, ότι όλα τα γήινα είναι πρόσκαιρα, όλα παρέρχονται, όλα χάνονται, τίποτε δεν μένει παρά μόνο ο Θεός και οι ψυχές μας και τα σώματά μας βεβαίως θα διαλυθούν, αλλά πάλι θα τα λάβουμε κατά την Καινή Ανάσταση. Και αυτό, την ύπαρξή μας, την ψυχή μας, τη σωτηρία της ψυχής μας, πρέπει να νοιαστούμε, να αγωνιστούμε, να επιτύχουμε. Και καθόλου να μην προσκοληθούμε στα γήινα,
αλλά να είμαστε έτοιμοι να τα χάσουμε όλα και μέσα στην ψυχή μας να τα έχουμε καταφρονήσει όλα, χωρίς να έχουμε δεθεί με τίποτε από αυτά. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι ακριβώς αυτή η αγάπη προς τα υλικά πράγματα, προς τα χρήματα, προς τα μάτια και κοσμικά και γήινα. Η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία και αυτήν πρέπει να αποκόπτουμε με κάθε επιμέλεια από την ψυχή μας, γνωρίζοντας με ασφάλεια, λέει ο Βάσκασιανός, ότι αν παραμένει η ρίζα, με ευκολία θα βλαστάνουν τα κλαδιά. Αυτή δε την αρετή της ακτιμοσύνης είναι δύσκολο να κατορθώσουμε εάν δεν διαβιούμε μέσα σε κοινόβιο, λέει ο Βάσκασιανός. Διότι μέσα σε αυτό έχουμε αμεριμνησία και για εκείνα τα αναγκαία προς την αυτοσυντήρησή μας. Γιατί μέσα στο κοινόβιο είναι όλα ανθρωπίνως τακτοποιημένα τα γήινα και οι μοναχοί παραμένουν ακτίμονες και ό,τι χρειάζονται τους το παρέχει το κοινόβιο. Εάν έχουμε προοφθαλμόν την καταδίκη του Ανανία και της Σαφφύρας, ας αισθανθούμε φρίκη να αφήσουμε στους εαυτούς μας κάτι από την προηγούμενη περιουσία μας, όπως τόλμησαν να κάνουν ο Ανανίας και η Σαφφύρα και είπαν ψέματα στον Απόστολο, αλλά είχαν φρικτό τέλος. Ομοίως, αφού φοβηθούμε το παράδειγμα του Γιεζή, ο οποίος παραδόθηκε στην αιώνια λέπρα, ένεκα της φιλαργυρίας, ας φυλαχθούμε να μην συγκεντρώνουμε για τους εαυτούς μας χρήματα, τα οποία βεβαίως δεν είχαμε στον κόσμο, για να μην πάθουμε αυτού που έπαθε και ο Γιεζή, που προσπάθησε να αποκτήσει αυτά τα οποία είχε απαρνηθεί, εφόσον είχε αφιερωθεί στην υπηρεσία του προφήτου Ελισαίου. Επιπλέον βέβαια, εάν σκεφτούμε τον θάνατο του Ιούδα στην Αγχώνη, ας φοβηθούμε να αποδεχθούμε κάτι από όσα περιφρονήσαμε όταν εγκαταλείψαμε τον κόσμο. Πάνω δε απ' όλα αυτά, να έχουμε προοφθαλμό πάντοτε το άγνωστο του θανάτου. Μήπως σε ώρα την οποία δεν περιμένουμε, έλθει ο Κύριός μας και βρει κυλιδωμένη με φιλαργυρία τη συνείδησή μας. Και τότε θα μας πει εκείνα ακριβώς που υπόθηκαν στο Ευαγγέλιο σε εκείνο τον πλούσιο. Ανόητε, αυτή τη νύχτα τη ψυχή σου απαιτούν από σένα. Εκείνα δε τα οποία ετοίμασες, για ποιον είναι? Ο Θεός να μας φυλάξει από το φοβερό αυτό πάθος και να μας απαλλάξει με τη χάρη Του. Βεβαίως και εμείς πρέπει να το επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά και έτσι να αξιωθούμε και τις βασιλείες Του. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.